Άιντε λίγο να ξεσηκωνόμαστε, γιατί δεν έχετε καταλάβει μάλλον που βρίσκεστε. Αν θεωρείτε ότι είστε σε κανένα ραδιοφωνάκι, τα οποία τα ραδιοφωνάκια αυτά τα βρίζανε κάποιοι σε κάποια φάση εδώ πέρα. Θυμάστε, υπήρχαν εδώ πέρα άνθρωποι, τους οποίους τους δώσαμε βήμα και βρίζαν όλα αυτά τα ραδιοφωνάκια, τα συστημικά. Και τώρα ξαφνικά βγαίνουν σε αυτά τα συστημικά ραδιοφωνάκια και κελαϊδάνε στα συστημικά ραδιοφωνάκια και λένε ό,τι λένε στα συστημικά ραδιοφωνάκια. Τώρα δεν τους ενοχλούν τα συστημικά ραδιοφωνάκια. Τώρα είναι καλά τα συστημικά ραδιοφωνάκια. Άρε πως αλλάζει ο άνθρωπος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Απ' τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι συμφέρει τον καθέναν. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί, μεθαύριο είναι αλλού. Σήμερα λένε ζήτω η Ελλάδα, αύριο λένε ζήτω η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, μεθαύριο λένε ζήτω το Ισραήλ. Όλα τα έχουμε δει, φτάνει τόσο. Γυριστρούλες, δεν τρέπεστε λιγάκι. Άλλα λέτε σε εμάς, άλλα λέτε στους άλλους, διπρόσωποι, γελοί. Άλλα εδώ, άλλα εκεί, άλλα παραπέρα. Όπου φυσάει ο άνεμος, ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ντροπή. Αυτά που κατακρίνετε, εκεί που φτύνετε, να πηγαίνετε μετά και να γλύφετε. Εκεί που έφτυνες, πλέον γλύφεις. Ξέρεις εσύ. Είναι το ίδιο παράδειγμα με αυτό που βρίζουν όλη μέρα τους πολιτικούς και μετά όταν τους δούνε σε καμιά λαϊκή τους φυλάνε το χέρι. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτή είναι η ντροπή. Η μεγαλύτερη ντροπή. Να μην μπορείς να κρατήσεις τα πιστεύω σου, να μην μπορείς να κρατήσεις την άποψή σου και να υποκύπτεις τον ενθουσιασμό σου, στη φιλαργυρία σου, στο πάθος. Αλλά είπαμε, χριστιανοί αταλήτηλοι είναι οι περισσότεροι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι πάει να πει να παλεύεις με τον εαυτό σου, να παλεύεις με το εγώ σου για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, για να γίνεις σωστός άνθρωπος. Τώρα θα μου πεις τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, όλα είναι υποκειμενικά. Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι είναι σωστό και τι λάθος. Ξέρουμε οι περισσότεροι όμως τι σημαίνει και τι πάει να πει να είναι κάποιος ηθικός. Ξεκάθαρα πράγματα. Και μην το βαφτίσει κάποιος ότι είναι ταπείνωση. Όχι, δεν είναι ταπείνωση. Οι συμφεροντολόγοι δεν είναι ταπεινοί. Οι συμφεροντολόγοι κινούνται και λύσονται πονηρά. Όπου τους συμφέρει. Χρησιμοποιούν δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Άντε σιγά σιγά να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, να πέφτουν οι μάσκες, γιατί έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί πλέον με όλους αυτούς τους δίθεν. Γιατί η διθενιά πλέον υπερισχύει. Δύσκολα βρίσκεις και σπάνια βρίσκεις έναν αληθινό, έναν αντικειμενικό, ο οποίος θα σου πει α και θα εννοεί α. Δεν θα σου πει σήμερα α, αύριο γάμα, μεθαύριο ωμέγα. Δύσκολα βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους. Και αν τους βρεις, κράτα τους κοντά σου και να τους εκτιμάς. Γιατί πλέον οι αληθινοί είναι λίγοι και οι ψεύτικοι πολλοί. Επίσης, πολλοί είναι και αυτοί που μιλάνε πριν να βουτήξουν τη γλώσσα στο μυαλό. Αυτοί που προτρέχουν να πούν την άποψή τους χωρίς καν να έχουν σκεφτεί το τι πάνε να πούνε. Αυτό είναι. Μετά να ρωτιέσαι πώς έχει απίσει η κοινωνία και η Ελλάδα. Μα έτσι είναι. Όταν όλοι είναι ψεύτικοι και όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους, πώς θες να πας μπροστά. Ο καθένας την παρτούλα του. Και ξέρεις κάτι. Όταν ξεκινάει σιγά σιγά ο άλλος και κοιτάει το συμφέρον του και εσύ κοιτάς και τους διπλανούς σου να βοηθήσεις, σε φτάνουν σε ένα σημείο. Και έχω δει αρκετούς γνωστούς μου να φτάνουν σε σημείο και να λένε ναι ρε σε ρέτη,
Ναι ρε φίλε, τόσο καιρό εμείς τρέχουμε για αυτούς και κάνουμε για αυτούς. Και για αυτούς βοηθήσαμε. Βάλαμε πάνω απ' όλα την αλληλεγγύη. Και αυτοί τι κάνανε? Μας μαχαιρώσαν επισόπλατα. Μήπως και εμείς να το γυρίσουμε να γίνουμε συμφεροντολόγοι? Όχι. Όχι. Απλά δεν ξαναβοηθάμε τους συγκεκριμένους. Θα βοηθήσουμε άλλους που στην πορεία θα το εκτιμήσουνε. Θα είμαστε δίπλα σε όποιον μας χρειαστεί. Και αυτό μας κάνει να είμαστε υπεράνω. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στην Επτάλοφο. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στις ασπρόμαυρες δυτικές συνοικίες. Πολλά πολλά χαιρετίσματα εκεί στο πάρκο. Εμείς βοηθήσαμε χωρίς να πάρουμε κάτι και δεν θέλουμε κάτι. Εμείς βοηθήσαμε χωρίς να... δεν θέλουμε να ακούσουμε κανένα ευχαριστώ. Βοηθήσαμε γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε. Αλλά είναι αδικία και θα καταλάβεις μόνο όταν το ζήσεις το πώς είναι να βοηθάς κάποιον και αυτός να σε μαχαιρώνει πισόπλατα. Μόνο όταν το ζήσεις θα το καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Το είπαμε και χθες ότι η Interpol λέει έκανε ντου στη Super League, στη Super League 2 για στημένα μάτς. Θα γίνει έρευνα, δεν θα γίνει, και στο παρελθόν είχαν συμβεί ανάλογες έρευνες και τίποτα δεν άλλαξε. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένα κάποια πράγματα πλέον στην Ελλάδα. Είναι δεδομένα, όλοι ξέρουν τι συμβαίνει, κανένας δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε. Μεταξύ μας τώρα. Εντάξει. Άλλο το τι πιστεύουν οι έξω, εμείς ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, όποιος έχει τη συνείδησή του καθαρή, δεν φοβάται τίποτα. Και όποιος έχει τη συνείδησή του καθαρή, σε αντιμετωπίζει. Δεν σε μαχαιρώνει πισόπλατα. Όλα επιλογές είναι, φίλοι μου. Όλα επιλογές είναι. Σε αυτή τη ζωή εγώ θα κάνω τις επιλογές μου, εσείς θα κάνετε τις επιλογές σας, ο απέναντί σας θα κάνει τις επιλογές του και θα προχωρήσει παρακάτω. Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν τι θα κάνει, δεν είμαστε φασίστες. Ελεύθεροι είστε όλοι να αποφασίσετε μόνοι σας, ελεύθεροι είστε όλοι να πράξετε ανάλογα. Αλλά όπως τρώνεις κοιμάσαι, έτσι λέει ο σοφός λαός. Και εφόσον έστρωσες έτσι, κοιμήσου έτσι. Ξέρετε, δύο σύνδρομα δεν έχει ξεπεράσει ποτέ ο Έλληνας. Δύο σύνδρομα. Το πρώτο είναι το τι θα πούν οι τρίτοι. Έχει μεγάλο και χοντρό θέμα με το τι θα πούν οι τρίτοι. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό. Όταν ξεπεράσει αυτό το στάδιο, ίσως απελευθερωθεί και ίσως έχει δική του άποψη και ίσως δεν είναι κολλημένος σε καλούπια και στερεότυπα. Το δεύτερο είναι ο εγωισμός του. Είναι η φράση «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Ξέρεις σε ποιον μιλάς?» Είναι αυτός ο εγωισμός που θεωρούμε ότι είμαστε κάποιοι, που θεωρούμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο από το διπλανό μας, που θεωρούμε. Δεν λέω βέβαια να αφήνουμε τον άλλον να μας υποτιμάει, ούτε λέω φυσικά να επιτρέπουμε στον καθένα να μας μιλάει χωρίς σεβασμό ή να μας φέρεται χωρίς σεβασμό. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, συμπεριφορά γεννάει συμπεριφορά. Αλλά η σωστή απάντηση σε όλα και η σωστή αντίδραση σε όλα είναι η αναισθησία. Ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρεις τι ακριβώς πιστεύεις, ξέρεις τι ακριβώς θες να κάνεις, ξέρεις ότι διάλεξες έναν δρόμο που σε εκπροσωπεί, δεν σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δεν σε νοιάζει να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα. Σε νοιάζει μόνο να καταφέρεις αυτό που θες να καταφέρεις. Σε ενδιαφέρει μόνο ο στόχος, ο σκοπός. Φυσικά κανένας δεν είναι τέλειος, θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσεις αδικημένος, θα προσπαθήσεις να δικαιολογήσεις, θα προσπαθήσεις να αιτιολογήσεις και είναι φυσιολογικό και είμαι δίπλα σε κάθε αληθινό ο οποίος αδικείται. Το νιώθω πιο κοντά σε ό,τι έχω ζήσει και πιστεύω. Μουσική.
είμαι υπέρ της άποψης του «Α, ο εχθρός είναι καλός και τον εχθρό σου να τον αγαπάς και τον εχθρό σου να το στηρίζεις». Αν ο εχθρός σου επιλέξει να είναι εχθρός σου, είναι εχθρός σου, τελεία και παύλα. Δεν θα σκύψω ποτέ το σβέρκο σε κανέναν που θέλει να μου δώσει φάπα, σας το λέω ξεκάθαρα. Αν θελήσω εγώ και το θεωρώ δίκαιο, ναι. Παντελονά τα πράγματα, αρσενικά πράγματα, θέλω να κοιτάμαστε στα μάτια όταν μιλάμε, θέλουμε να λέμε μεταξύ μας αλήθειες, τα ψέματα, οι πονηριές. Υποχθόνιες καταστάσεις, οι ύπουλες σκέψεις και πάει λέγοντα δεν χωράνε, ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Βλέπουμε στη Χαλκιδική χτίζουν αυθαίρετα ξένοι επενδυτές φυσικά, γιατί οι Έλληνες είναι γονατισμένοι, έχουν φτωχοποιήσει την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε Πακιστανοί ούτε Αφγανοί οι επενδυτές, είναι Βούλγαροι, είναι Σέρβοι, είναι Σκοπιανοί. Και κάπως έτσι σιγά σιγά και ο τουρισμός από ό,τι φαίνεται περνάει σε άλλα χέρια. Φυσικά δεν αντιδράει κανένας, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί το επιλέξαμε. Όταν ακούσε εκεί πέρα του στα Χανιά να τραγουδάει ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Τα ακούγαμε χθες. Να, πάρτε το και πάλι. Δεν έχουμε κάτι να. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην τα ακούμε. Να τα ακούτε, είναι αλήθεια. Και θα σχολιάσω και γι' αυτό κάτι, γιατί έκανα μια ανάρτηση. Ακούσατε. Όταν ακούσα αυτόν τον κόσμο να τραγουδάει «Στο διάολο οικογένεια, στο διάολο η πατρίς», τι περιμένεις? Τι περιμένεις? Να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς. Έκανα χθες μια ανάρτηση στην οποία σχολίασα και ρώτησα, αναρωτήθηκα ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι τραγουδάνε αυτό το σύνθημα? Τι τους φταίει η οικογένεια, τι τους φταίει η Ελλάδα? Για μένα είναι μπερδεμένα παιδάκια επηρεασμένα από τη νέα τάξη πραγμάτων που δεν ξέρουν τι ξεστομίζουν, δεν ξέρουν τι τραγουδάνε, δεν ξέρουν καν τι λένε. Και δέχτηκα επίθεση! Δέχτηκα επίθεση από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μου στείλανε 4-5 άτομα, τι είναι αυτά που ανεβάζεις και δεν καταλαβαίνεις τι λες και δεν ξέρεις που έχεις μεγαλώσει και είσαι ομοφοβικός και τι πρότυπα έχουμε εμείς δεν ξέρεις και τι αντιλήψεις είναι αυτές που έχεις. Και η παιδεία και η νοοτροπία είναι πράγματα τα οποία επηρεάζει η πατρίδα και η οικογένεια. Και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει ομοφοβία και υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και. Κουράστηκα! Απάντησα σε κάποιους, αλλά κουράστηκα. Κουραστική έχετε καταντήσει. Πραγματικά, άμα δεν ξέρετε τι θέλετε να πείτε και άμα σας φταίει ο Έλληνας και ο οικογενειάρχης, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Να καταλάβω ότι θέλετε... Να καταλάβω ότι θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα, ότι θέλετε να κάνετε μια επανάσταση γιατί ίσως δέχεστε bullying, γιατί ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα μαζί σας, να το κάνετε όμορφα, ωραία και να κάνετε μια πορεία. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με οποιονδήποτε κάνει ό,τι κάνει στο κρεβάτι του. Το να βγαίνετε τσίτσιλοι, τώρα φοράτε μάσκες, να περπατάτε στα τέσσερα δεμένοι και όλα αυτά τα έχουμε χαρακτηρίσει, είναι ανομαλίες, για μένα είναι αρρώστια πλέον. Κάποιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν στα Pride, αλλά πέρα από αυτό, στο συγκεκριμένο Pride είδαμε να τραγουδάνε, στο συγκεκριμένο Pride λέω, στη συγκεκριμένη πορεία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των Χανιών, είδαμε να τραγουδάνε αυτό το σύνθημα που βρίζουν την οικογένεια. Τι σας φταίει η οικογένεια, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Η πατρίδα σας φταίει. Έχετε θέμα με τους Έλληνες? Είστε ανθέλληνες? Εσείς τι είστε, πού μεγαλώσατε?
Δεν είστε Έλληνες. Τι είστε? Αν δεν είστε Έλληνες, τι είστε? Εξηγήστε μου. Γιατί μου την πέσατε και με βρίζατε. Επίσης, να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσετε εσείς, πώς γίνεται? Δηλαδή, τι θέλετε, αυτό το κράτος να ονομαστεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Να είναι εδώ πέρα όλοι ομοφιλόφιλοι και όλοι λεσβίες? Αυτό είναι το όνειρό σας? Να μην υπάρχουν οικογένειες, να μην υπάρχει Ελλάδα, να υπάρχουν μόνο ομοφιλόφιλοι και λεσβίες? Αυτό είναι το όνειρό σας? Αυτή είναι η λογική σας? 8 δις άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο έχουν γεννηθεί από μπαμπά και μαμά. Με λίγα λόγια, είστε υπέρ στο να αφανιστεί αυτή η χώρα? Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Θέλετε να αφανιστεί αυτή η χώρα? Έχετε κόμπλεξ με την Ελλάδα. Δεν εξηγείτε αλλιώς. Οι αρχαίοι Έλληνες, ξέρετε, λέγανε: κι αν όλα μοιάζουν χαμένα, εσύ οφείλεις να αγωνιστείς για τα παιδιά και τους προγόνους σου. Οπότε μην πεθαίνει μέσα η ελπίδα σας. Σε αυτό το χάος, σε αυτό το τσίρκο, σε αυτό το καραγκιοζηλίκι που ζούμε. Θα δούμε πολλά ακόμα. Παρέα θα είμαστε εδώ, μαζί θα τα σχολιάζουμε, μαζί θα τα βλέπουμε. Είμαστε πλέον μια καθημερινή παρέα, μια καθημερινή ραδιοφωνική οικογένεια. Οπότε δεν θα χαθούμε, εδώ θα είμαστε. Είτε βγω αληθινός, είτε βγω ότι έλεγα αρλούμπες, εδώ θα είστε να με κατακρίνετε και είμαι σίγουρος ότι με περιμένετε στη γωνία. Βλέπουμε ο Elon Musk λέει με το Zuckerberg θα μπουν σε κελί και θα παίξουν μπουνιές. Θα παίξουν, λέει, ξύλο. Στο καλό. Στην ευχή στο καλό, πηγαίνετε πλακωθείτε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Ούτε που μας νοιάζει. Ούτε που μας αφορά. Λοιπόν, επίσημα πλέον στη Βουλή. Ζωήτσα και το σόι της. Πάνω από 15.000 ευρώ κάθε μήνα θα πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτούς. Γιατί υποτίθεται για να παλεύουν για την Ελλάδα, για να σώσουν την Ελλάδα. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν εκεί για να αρπάξουν τα χρήματα και να κάνουν τη ζωάρα τους. Πού είναι οι καρδούλες? Πού είναι τα χαμόγελα? Πού είναι στα κανάλια πλέον δεν βγαίνει η ζωήτσα? Μπορεί να βγει ο άντρας της, ξέρω, μπορεί να βγει ο γυμναστής της. Εντάξει, στο κόμμα όλοι θα βολευτούν, παιδιά. Όλοι θα βολευτούν στο κόμμα της ζωήτσας, μην ανησυχείτε. Η αλήθεια είναι ότι το κακό έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα. Ακόμα και από την ελληνική γλώσσα, η οποία υιοθέτησε πάρα πολλές ξένες γλώσσες, αν και έχουμε για όλα όσα υπάρχουν λέξεις. Δηλαδή, η ελληνική λέξη για το μαγιό είναι λουτρίς, που πλέον κανένας Έλληνας δεν το γνωρίζει. Η ελληνική λέξη για τη φράουλα είναι το χαμοκέρασο, που πλέον κανένας Έλληνας δεν γνωρίζει. Μήπως σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε πίσω βήματα και να μαθαίνουμε αυτά που δεν μάθαμε? Εδώ θα μου πεις, κανένας δεν ξέρει ότι το κάπνισμα ευθύνεται για το θάνατο περισσότερων από 8 εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο. Εδώ δεν ξέρετε ότι η Ελλάδα πλέον έχει υπογεννητικότητα? Ότι πλέον πιο πολύ πεθαίνουμε, είμαστε πιο πολύ αυτοί, είναι πιο πολύ αυτοί που πεθαίνουν από αυτούς που γεννιούνται σε αυτή τη χώρα. Να το εξηγήσω πιο απλά. Ξέρετε μακροχρόνια αυτή η κατάσταση που οδηγεί? Οδηγεί στον αφανισμό. Παράλληλα έχουμε εδώ λαούς που γεννάνε σαν τα ποντίκια κάθε μέρα 105 ποντικάκια το χρόνο. Κάθε χρόνο 105 ποντικάκια. Και τη στιγμή που εμείς δεν θα υπάρχουμε μακροχρόνια, αυτοί εδώ πέρα θα έχουν χτίσει μια δικιά τους πληθυσμιακή αποικία. Για εσάς που θεωρείτε ότι είμαι οξύθυμος και ότι συνέχεια τα παίρνω και βρίζω και φωνάζω και κάνω και ράνω, έχω εξηγήσει ότι είμαι αγανακτισμένος με όλα όσα βλέπω. Θεωρώ ότι υπερισχύει η λογική μου στο χαρακτήρα μου. Θεωρώ ότι, εντάξει, πολλές φορές κάνουμε όλοι λάθη, αλλά είμαι αντικειμενικός, δεν έχω αδικήσει κανέναν. Και σύμφωνα με έρευνα θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που θυμώνουν εύκολα λένε ότι είναι αυτοί με την καλύτερη καρδιά.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Δηλαδή τώρα σοβαρά, είδε κανένας θες τις εικόνες από την ορκομοσία? Είδε κανένας το τι κυκλοφορεί μες στη Βουλή? Είδε κανένας τύπους οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα λες και πάνε σε πανηγύρι? Λες και είναι σε μποροπανήγυρι στην Ηράκλεια πήγανε κάποιοι εκεί. Και κυρίες και άντρες. Με ρόμπα. Με ρόμπα πήγε η άλλη, τα βυζιά απ' έξω. Κάτσε ρε βίλε, πού πας? Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Ποια νομίζεις ότι είσαι, η Τούνη? Νομίζεις ότι είσαι και πετάς τα βυζιά σου έτσι πάτσα φόρα όπου κι αν πας? Για ηρέμησε λιγάκι, στη Βουλή βρίσκεσαι. Φυσικά, τι να πει κανείς. Εδώ είδαμε δύο ηθοποιούς από το Κωνσταντίνου και Ελένης στη Βουλή. Αυτοί θα παλέψουν για την Ελλάδα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Δύο ηθοποιοί από Κωνσταντίνου και Ελένης. Είδαμε τον Κουτσούμπα αγκαλιά με την Τώρα. Είδαμε τον κάθε σαρδανάπαλο να περπατάει μες στη Βουλή. Η Ζωήτσα με το σόι της σε μια γωνιά. Οι δίθεν εθνοσωτήρες στην άλλη. Τα τσιράκια της εκκλησίας. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα είναι. Και όλοι αυτοί εκλέχθηκαν. Εκλέχθηκαν. Η Σάρα και η Μαρά εκλέχθηκε. Τη Σάρα και τη Μαρά την ψήφισε ο ελληνικός λαός για να βρίσκεται εκεί μέσα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα θα μου πεις, έρχονται κάνουν μπάνιο Γερμανοί τουρίστες στο Θερμαϊκό. Έρχονται κάνουν μπάνιο στο Θερμαϊκό, ρε, το καταλαβαίνετε? Αγκαλιά με τα ποντίκια και τις βρωμιές. Τι να τους πεις, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία συνεχίζεται το χάος. Οι εικόνες είναι τραγικές. Ξέρεις, το να βλέπεις μια εικόνα να καίγονται αμάξια, να πέφτουν κτίρια, να λαϊλατούν μαγαζιά, μπορείς εσένα να σου φαίνεται ως κάτι το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά δεν θέλω να είσαι τόσο σίγουρος. Και δεν θέλω ποτέ να λες ποτέ. Έτσι. Γιατί διαβάζω και διάφορα σχόλια για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στη Γαλλία. Και οι περισσότεροι λένε, ορίστε τι πάθανε. Αν αναρωτηθήκαμε ότι μπορεί και εμείς να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, δεν είναι μακριά. Και μην ξεχνάτε ότι ο Μητσοτάκης έχει υιοθετήσει την πολιτική του Μακρόν. Διάβαζα χθες ένα σχόλιο, το οποίο γράφει έτσι ένας αριστεροαναρχικός και λέει, η Γαλλία, λέει, απίκησε και κράτησε την Αλγερία για 132 χρόνια. Την έγδισε, λέει, η Γαλλία την Αλγερία. Την αφέμαξε, τη λαιλάτισε, τη μετέτρεψε σε δουλικά. Τη μετέτρεψε σε δουλικά τους κατοίκους της. Άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς. Και σκότωσε αρκετό κόσμο στην Αλγερία, λέει, η Γαλλία. Και είναι όντως γεγονός αυτό. Τους βασανίσανε, λέει, και σε κάποια φάση, λέει, το 1961 γράφει αυτός, ξεκίνησε διαδήλωση Αλγερινών στο Παρίσι για τα εγκλήματα του γαλλικού υπεριαλισμού. Μετατράπηκε εκεί πέρα σε λουτρό αίματος και έγινε ο χαμός. Και μιλάει με πολύ μεγάλη άνεση για την Αλγερινή ανεξαρτησία, για το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν βασανισμένοι και γι' αυτό το λόγο στη Γαλλία γίνεται ό,τι γίνεται και. Και ρωτάω εγώ, η Γαλλία, όπως λες, να το δεχθώ ότι έχει ποινικό μητρό. Η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα, ποιον έχει πειράξει, ρε φίλε? Έχει η Ελλάδα αίμα στα χέρια της? Έχει η Ελλάδα βασανίσει κανέναν άλλο λαό? Έχει η Ελλάδα λαιλατίσει? Έχει σκοτώσει? Έχει καταστρέψει? Έχει ενοχλήσει κανέναν άλλον? Σε ρωτάω, άσε τη Γαλλία, δεν με νοιάζει η Γαλλία. Η Ελλάδα, τι φταίει? Αν γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, τι θα λες εσύ? Ότι η Γαλλία βασάνισε Αλγερινούς? Μην πιστεύετε ότι είναι μακριά αυτές οι εικόνες από εδώ πέρα.
Και μην πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι έτοιμη να αντιδράσει άμα γίνει κάτι τέτοιο. Και ρωτάω να μου απαντήσει κάποιος από όλους εσάς εκεί πέρα έξω. Η Ελλάδα έχει ενοχλήσει κανέναν? Έχει εισβάλει σε κανένα άλλο κράτος? Έχει βασανίσει, έχει σκοτώσει, έχει εκμεταλλευτεί? Πείτε μου, αλήθεια. Για να ξέρω. Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Εύκολα μιλάτε για άλλους, αλλά για εμάς δεν μιλάει κανένας. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχουμε ενοχλήσει κανέναν, δεν έχουμε καταστρέψει κανέναν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μπορεί να σας να χαλάω το έργο με αυτό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Μια ζωή μας πολεμούσανε. Είδαμε τώρα και άλλες εικόνες από δημοτικό σχολείο της Γερμανίας, στο οποίο υπάρχει ένα βιβλίο, στο δημοτικό έτσι, το οποίο παρουσιάζει δύο γυναίκες ξαπλωμένες η μία πάνω στην άλλη, μία είναι έγχρωμη, η άλλη είναι λευκή. Αχ, έχει κάτι, αχ, κάτι, όχ. Έχει απ' την άλλη μία γυναίκα λευκή, η οποία κάθεται πάνω σε έναν... σε σεξουαλική στάση, κάθεται πάνω σε έναν έγχρωμο άντρα. Έχουμε δύο άντρες που φιλιούνται δίπλα σε ένα έτσι σαν λιμνούλα με τις μελισσούλες τους, ένας λευκός και ένας έγχρωμος. Εικόνες δημοτικού. Πρέπει δηλαδή το παιδάκι στο δημοτικό, άμα πάτε στη σελίδα στο Facebook, την προσωπική μου, Σερέτης Γρηγόρης ψυχολόγος, το έχω αναρτήσει το βιβλίο αυτό. Από δημοτικό σχολείο της Γερμανίας. Και ρωτάω εγώ, οι Έλληνες στέλνουν τα παιδάκια τους στο δημοτικό να μαθαίνουν για δύο γυναίκες που ξαπλώνουν δίπλα-δίπλα, για μια λευκή η οποία κάθεται σεξουαλική στάση γυμνή πάνω σε έναν έγχρωμο άντρα, για δύο άντρες που φιλιούνται? Είναι αυτά πράγματα τα οποία πρέπει να μαθαίνουν τα παιδάκια στο δημοτικό? Συγγνώμη, ρωτάω ήρεμα. Δηλαδή, ένα παιδάκι πάει στο δημοτικό γιατί? Για να το κάνουμε ομοφυλόφιλο? Ένα παιδάκι πάει στο δημοτικό για να μάθει γράμματα, για να μάθει να μετράει, για να μάθει να σκέφτεται ή για να το κάνουμε ανώμαλο? Αυτά θέλετε να μαθαίνουν στο δημοτικό σχολείο? Θα τα στέλνουμε δηλαδή εκεί για ποιο λόγο? Για να αποδεχθούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Στόχος του δημοτικού σχολείου είναι να μάθει το παιδί γράμματα ή να αποδεχθεί τους γκέι? Για να καταλάβω. Γιατί θα με τρελάνετε τελείως. Δεν πειράζει, μόδα είναι. Τους επηρεάζουνε. Παρακινούνε καταστάσεις ώστε να μπλέξετε στον ιστό και να μην μπορείτε να φύγετε από αυτόν. Εδώ κάει και ο άλλος και το βάλαν στο ψυγείο. Επειδή ήταν ανασφάλιστος ο μάγειρας, κάει και στο πρόσωπο, είχε εγκάβματα β' βαθμού και το βάλαν στο ψυγείο με τα κρέατα. Τι είσαι ανασφάλιστος? Κάει και η μάπα σου, β' βαθμού έγκαυμα. Πάνε στο ψυγείο μέσα με τα κρέατα να στρώσεις. Ελλάδα είσαι! Ελλάδα 2023! Μια σωστή τοποθέτηση για την Ελλάδα είναι ότι μπορεί να μην βασάνει σε άλλο λαό, αλλά το κράτος βασανίζει χρόνια τώρα το δικό της το λαό. Είναι η αλήθεια αυτή. Στη Τσεχία τώρα λέει, βάζουνε λέει στα μικρά παιδιά να βλέπουνε και καλά, ήτανε μέρος λέει συγκεκριμένη παράσταση οικογενειακού ψυχαγωγικού προγράμματος, και βάζουνε λέει εκεί πέρα μία stripper η οποία χορεύει εκεί πέρα, σε κάποια φάση βγάζει λέει για τα εσώρουχά της και κάνει κανονικό striptease, και αυτό πρέπει να το βλέπουνε παιδάκια τώρα δημοτικού. Τι να σας πω ρε φίλε, δεν ξέρω πραγματικά. Αντρέα, χαιρετίσματα, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή μόνο σάπια μυαλά δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν ότι από πίσω υπάρχει κάτι το οποίο θέλει ντε και καλά να κάνει τα παιδιά μας να περπατάνε στο δικό τους δρόμο, στο δρόμο που αυτοί θέλουν. Εντάξει, αλλά όσο βλέπεις στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν το λαό, η μία ήταν λες και βγήκε από τον μπάνιο και έβαλε τη ρόμπα της, έβαλε και το σκουλαρίκι από το γιούφτο, η άλλη ήταν λες και άρπαξε, η άλλη άλλος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω το συγκεκριμένο,
Με έβαλε ένα πουκάμισο εκεί με κάτι παπαγάλους. Στη Βουλή πήγε τώρα αυτός. Ένα πουκάμισο με κάτι παπαγάλους με έβαλε. Λες και είναι κανένα τραπεζομάντιλο το οποίο το άρπαξε και το φόρεσε. Έβαλε και την περούκα του. Να, βάλαμε το και το ταμτάκο, το βάλαμε στη Βουλή, να το πούμε έτσι απλά επιφανειακά. Είπαμε, δύο ηθοποιοί από τον Κωνσταντίνου και Ελένης, ένα σόι ολόκληρο και ο κάθε σαρδανάπαλος μέσα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα, αυτοί θα προστατέψουν τα παιδιά σας. Αυτούς ψηφίσατε. Καλά να πάθετε. Μετά κάθομαι και σκέφτομαι, ρε, εσύ, χίλιες φορές να ζήσεις σε μια Γαλλία που καίγεται παρά σε μια Ελλάδα που σαπίζει. Και λέω τελικά, όχι, καλύτερα στην Ελλάδα. Ό,τι αν κάνουμε, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Στην Ελλάδα που γίνεται χαμός, στην Ελλάδα που είναι αβάσταχτη ακρίβεια παντού, στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στην Ελλάδα που ο τουρισμός πέφτει, ενώ έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, πώς γίνεται αυτό, ένας Θεός ξέρει, μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μπορούσε να το καταφέρει. Στην Ελλάδα που οι μεταφορές έχουν καταρρεύσει, υπάρχουν προβλήματα καθημερινά και στα τρένα και στα λεωφορεία και στα αεροπλάνα παντού. Στην Ελλάδα που η υγεία έχει πάει περίπατο, για να μπορέσει να σώσει τη ζωή σου θα πρέπει να έχει λεφτά. Στην Ελλάδα που η παιδεία είναι κατεστραμμένη και πλέον το μόνο που μαθαίνουν τα παιδιά είναι πώς να αποδεχθούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεν μαθαίνουν κάτι άλλο. Ούτε ιστορία. Μαθαίνουν μαθηματικά, θα μου πεις, και γράμματα. Ιστορία και όλα αυτά τα πουλήσανε. Ιστορία θα μαθαίνουν στα Σκόπια. Έτσι. Αλλά στην Ελλάδα που υπάρχει αδιαφορία, που τα κανάλια ασχολούνται με τον Τσίπρα κάθε μέρα για να δώσουν προβάδισμα στον Κούλη και δεν ασχολούνται με θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Στην Ελλάδα που βγαίνουν και μας λένε τι να κάνει ο Μητσοτάκης, να μαζέψει το χάος. 4 μέρες είναι πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα της οικογενειοκρατίας. Στην Ελλάδα που θεωρεί ότι δεν θα της χτυπήσει ποτέ την πόρτα ο πολυπολιτισμός. Ζούμε μια παράνοια, έχει αρρωστήσει ο κόσμος. Κάψαμε φλάτζα, βαρέσαμε μπιέλα. Βλέπω μερικούς που δεν τους ενοχλεί το πλιάτσικο που κάνουν στη Γαλλία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές περιουσίες. Τον ενοχλεί όμως που καίνε αυτοκίνητα. Δηλαδή λες και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τον ίδιο άνθρωπο δεν τον ενοχλεί και το πλιάτσικο δημόσιας και κρατικής περιουσίας της Ελλάδας. Είναι οι ίδιοι αυτοί. Άντε μερικοί θα τους ενοχλήσει κιόλας που κλέβουν καταστήματα στη Γαλλία. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει σίγουρα το πλιάτσικο που γίνεται εδώ. Ξέρετε, πλιάτσικο από πλιάτσικο στο μυαλό του Έλληνα διαφέρει. Γιατί ναι, μεν, κάποιοι λένε, κλέβουνε το μαγαζί ενός ανθρώπου που δεν φταίει σε τίποτα. Συμφωνώ. Δεν φταίει σε τίποτα αυτός ο άνθρωπος και του κλέβουνε το μαγαζί. Τι έχεις να πεις όμως για αυτούς που πληρώνεις κάθε μήνα και σε κλέβουνε. Τους θεωρείς άριστους, τους θεωρείς τους καλύτερους. Είσαι υποκριτής συμφεροδολόγος, είσαι βδέλα λιγούρι. Εντάξει, αποδέξου το, σταμάτα να υποκρίνεσαι. Πλέον έχουν φτάσει οι νεοδημοκράτες σε τέτοιο βαθμό υποκρισίας που έχουν αποδεχθεί τα ψέματά τους. Λένε τόσα ψέματα καθημερινά για να δικαιολογήσουν την πάρτη τους. Έχουν φτάσει σε σημείο και πιστεύουν στα ψέματά τους. Πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι καλός. Πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση. Πιστεύουν ότι δεν κλέβουν αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν ότι δεν είναι απατεώνες. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί χρόνια προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν το συμφεροντολόγο χαρακτήρα τους. Ρε, σας έταξε αυξήσεις μισθών. Σας τσίμπησε την ψήφο και τώρα σας λέει ότι η προϋπόθεση είναι υψηλή ρυθμή ανάπτυξης. Και σας λέει πάγωμα τις αυξήσεις μισθών και δεν αντιδράει κανένας, ρε. Άλλη μια φορά σας κορόιδεψαν για πλάκα, έτσι κάνει. Τα δυο του δάχτυλα κουνάει και σας κοροϊδεύει, ρε. Σας παίζει στα δάχτυλα, ρε. Σας κλέβουν και σας κοροϊδεύουν οι καταχρεωμένοι, ρε.
Εντάξει, είδαμε την τώρα αγκαλιά με τον Κουτσούμπα. Πλέον έχουν καταλάβει όλοι το τι συμβαίνει. Νέα Δημοκρατία και ΚΚΕ φάγανε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ εγώ θεωρώ ότι έπεσε και από μέσα. Τα κάστρα από μέσα πέφτουνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρκετά κενά, αρκετές τρύπες, είτε αυτές οι τρύπες ονομάζονται Κατρούγκαλος και Αποστολάκης, είτε αυτές οι τρύπες γίνανε από αριστερά κόμματα όπως είναι το ΚΚΕ, όπως είναι το ΣΟΗ της Ζωήτσας. Φυσικά όλα αυτά τα βοήθησε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία που για μένα έχει στήσει αυτές τις εκλογές. Έχει στήσει τις εκλογές για να μπορούν να δικαιολογούνται τα ποσοστά από πού χάθηκαν και πώς προήλθαν σε άλλα κόμματα. Φυσικά δεν αποδεικνύεται για όλα τα κόμματα. Στην αριστερά, εντάξει, καλά τα κατάφερε. Μπόρεσε, μαγείρεψε ο Κούλης. Μπόρεσε, είπε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από ΚΚΕ και πλεύση ελευθερίας. Στη δεξιά όμως ακόμα περιμένω να δω πώς βγαίνουν οι αριθμοί. Γιατί στη δεξιά ακόμα δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν γίνεται να έχουμε τρία κόμματα πατριωτικά. Να έχουμε Νέα Δημοκρατία με 41%. Να έχουμε ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Κάτσε ρε αδερφέ. Ξεφεύγει η κατάσταση. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει υπάρξει συνωθεία. Ωραίο το μαγείρεμα, Κούλη. Καλά το έστησες. Φάνηκε ότι εσύ είσαι ο ήρωας και γλέντισες τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ουσία δεν το γλέντισες γιατί μαγείρεψες. Όχι ότι δεν ήταν για γλέντημα, και ο ΣΥΡΙΖΑ πατεώνες ήταν για μένα προσωπικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, υπήρξε μεγάλη διαφθορά, υπήρξαν πολλά σκάνδαλα, υπήρξε προδοσία. Όχι ότι άξιζαν αυτοί, αλλά αντικειμενικά να το δεις αυτό είναι. Ο Μητσοτάκης που φοβάται τον ίσιο του, έτσι, κυκλοφορεί με 15 σωματοφύλακες, ούτε ο Πούτιν δεν έχει τέτοια προστασία. Σκεφτείτε τώρα ότι 15 σωματοφύλακες δεν έχει μόνο ο Μητσοτάκης, έχουν 62 υπουργοί. Επί 15 σωματοφύλακες ο καθένας, άντε θα σας βάλω πιο λίγους. Θα σας βάλω ότι ο καθένας έχει 5. 5. 5. Ο υπουργός δεν έχει 5 αστυνομικούς. Και λίγους λέω. Μιλάμε λοιπόν για 300 αστυνομικούς μόνο για τους υπουργούς. 300 αστυνομικοί δουλεύουν μόνο για τους υπουργούς. Εσείς τους πληρώνετε, δεν τους πληρώνουν αυτοί. Μην ξεχνιέστε. Μην νομίζετε. Λοιπόν, στην Κοζάνη εμφανίστηκαν εκατομμύρια κρίδες οι οποίες κατέστρεψαν ολοσχερώς τις καλλιέργειες. Να μας πει ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, μα ήταν γαλάζιες οι ακρίδες, για να μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο κόμμα ανήκουν. Γιατί στην Ελλάδα, άμα δεν ανήκει σε κάποιο κομματικό στρατό, σε δείχνουν με το δάχτυλο. Λένε για σένα σενάρια, βγάζουν φήμες. Προσπαθούν να σε καταστρέψουν, προσπαθούν να σε λασπώσουν, προσπαθούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κάποιος να αποδεχθεί ότι ασχολείσαι με την πολιτική ενώ δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χωνέψει. Είναι κάτι το οποίο του προκαλεί βλάβη στον εγκέφαλο. 15.000 ευρώ το μήνα όμως η ζωή τσάκει ο άντρας της. Ο γυμναστή άμα βάλεις μαζί πάμε παραπάνω. Εντάξει. Δηλαδή εσύ κάθε μέρα φορολογείσαι. Άκου τώρα να σε πω εγώ εδώ πέρα μαθηματικά. Όχι ότι ήμουν καλό στα μαθηματικά, στα βγάλω όμως. Κάθε μέρα φορολογείσαι και δίνεις στη Ζωήτσα και τον άντρα της 500 ευρώ τη μέρα. Η Ζωήτσα και ο άντρας της μαζί αυτή τη στιγμή παίρνουν 500 ευρώ τη μέρα. Πώς σου φαίνεται? Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ήθελες? Τον άντρα της δεν ήθελες? Πληρώνεις από τους φόρους σου για να τους έχεις μέσα στη Βουλή και υποτίθεται να σώζουν την Ελλάδα, υποτίθεται να τρέχουν για την Ελλάδα, 500 ευρώ τη μέρα το ζεύγος. Σε χαλάει? Πού παίρνεις 500 ευρώ το μήνα εσύ και φορολογείσαι όπως φορολογείσαι? Αν δεν σε χαλάει να δίνεις 500 ευρώ σαν κράτος τη μέρα στη ζωή και τον άντρα της, πες το. Εμένα με ενοχλεί. Νέα Δημοκρατία θέλατε όμως. Αναδρομικά τέλος. Δώρα επιδόματα τέλος. Δωρεάν περίθαλψη τέλος. 120 δόσεις τέλος. 7 μέρες την εβδομάδα θα δουλεύετε. 6, άντε 6. It's a new day. It's a new life.
Πληρωμή θα δείτε, δεν θα δείτε. Αποζημιώσεις δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε. Καλά πάτε. Μπράβο. Σωστές επιλογές κάνατε. Συνεχίστε έτσι. Πάμε λίγο στη Ρόδο τώρα. 3.000 ευρώ λέει. Τον δίνω τον υπάλληλο. Ξέρετε πολλούς υπαλλήλους εσείς που δουλεύουν σερβιτόροι και παίρνουν 3.000 ευρώ. Δεν λέει 3.000 ευρώ με τα tips. Καταλάβετε το. Λέει 3.000 ευρώ μισθοδοσία. Και κανένας δεν τον ελέγχει. Επίσης, γιατί πολλοί λένε, α, βγήκε ο σερβιτόρος και είπε ότι είναι επιλογή του και θέλει και το κάνει. Δεν έχει το τι θέλει να κάνει. Εντάξει, ο συγκεκριμένος το είπε για να μην χάσει τη δουλειά του. Σας ρωτάω κάτι άλλο εγώ. Ένα σερβιτόρο έχει αυτό το beach bar. Ένα σερβιτόρο έχει. Δεν έχει άλλους σερβιτόρους. Άλλοι σερβιτόροι που δεν θέλουν να πάνε την παραγγελία. Πώς ακριβώς θα την πάνε στις ξαπλώστες που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Για εξηγήστε μου λίγο, γιατί εγώ είμαι τρελός και παρανοϊκός. Είμαι εγώ ένα σερβιτόρος εκεί πέρα, ρε. Και δεν θέλω, δεν γουστάρω να κολυμπήσω, δεν γουστάρω να πάω την παραγγελία. Πώς ακριβώς θα πάω την παραγγελία σε μια ξαπλώστρα που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Θα πετάξω. Άρα μη μου λέτε ήθελε και το έκανε. Ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Ξυπνήστε. Σοβαρευτείτε. Μην αφήνετε τους γελίους να ξεπλένουνε τους εγκληματίες. Τους διεφθαρμένους. Και πώς τους ξεπλένουνε. Άκου εδώ ηχητικό στην τηλεόραση. Άκου εδώ ηχητικό. Ξεκίνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξαπάτησης. Να ξεπλένουνε. Οι τηλεπαρουσιαστές, οι δίδεν δημοσιογράφοι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ανέλαβαν σαν γνήσια πλυντήρια που είναι να ξεπλύνουνε. Ορίστε, ακούστε. Ένα διάστημα είχαμε δείξει κάτι ανάλογο που γίνεται σε κάτι νησιά της Πολυνησίας εκεί πέρα. Νομίζω Μπαχάμσκα που είναι. Το έχετε παιδιά αυτό το βίντεο για να το δούμε. Που είναι viral στο Instagram. Ναι, για να το θυμηθούμε. Έλατε. Το είχαμε δείξει εμείς αυτό. Ναι, παιδί μου. Α, έλα. Να το σπάει. Το βλέπεις. Φέρτε τον μπροστά, ρε παιδιά, γιατί. Ελάτε. Γιατί. Κοίταξε εδώ πως είναι φορτωμένος, μπαίνει μέσα. Το ίδιο σκηνικό είναι. Ναι, το ίδιο σκηνικό είναι. Απλώς εκεί πέρα είναι και, ξέρεις. Εκεί πιο βαθιά νομίζω. Είναι πιο κοντός αυτός, είναι πιο κοντός. Κοίταξε εδώ, βλέπεις και είναι το ίδιο πράγμα, είναι ξαπλώστρα στα ριχά. Παιδιά, όλα είναι μόδα και αυτά, ξέρεις, τα βλέπουν επιχειρηματίες και ξεπατικών ιδέες. Τρία, τέσσερα, τα είχαμε δείξει, το θυμάσαι. Το θέμα είναι το παιδί τώρα, άμα του πέσει τίποτα μέσα, θα γεμίσει θάλασσα ο μελέτες. Αυτό είναι το θέμα. Και άντε μετά βγάλτα. Κοίτα, να σου πω κάτι, από το να είσαι πάνω στην άμμο και δροσίζεις κιόλας, τουλάχιστον, παίρνεις και μια δροσιά. Αυτές είναι οι δυσκολίες και πραγματικά, και το ξαναλέμε, είναι ορισμένα μαγαζιά που το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα της εξυπηρέτησης των πλούσιων πελατών. Γιατί όταν αφήνει μπουρμπουάρο άλλο σε μια παραγγελία 200 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι τέτοιο, κάνει ένα λογαριασμό 1.500-2.000 και αφήνει για ένα μπουρμπουάρο 200-300 ευρώ. Ναι, άμα αφήσει ένα μπουρμπουάρ 200-300 ευρώ από ό,τι μας λέει ο τηλεπαρουσιαστής, πρέπει να στηθούμε στα 4. Πρέπει να στηθούμε στα 4 άμα δίνει λεφτά ο άλλος, αυτό μας λέει. Και να πω εγώ ότι η επιχείρηση πάει την παραγγελία να το καταλάβω. Ρε γελίε φαντάρε, ο υπάλληλος την πάει την παραγγελία. Γιατί λέει αυτός είναι λέει πιο κοντός, γι' αυτό φαίνεται πιο βαθιά τα νερά. Επίσης να πούμε στον τηλεπαρουσιαστή αυτό να το γελίο, ότι άμα θέλει να γίνει Ελλάδα Φιλιππίνες, να σηκωθεί να φύγει να πάει στις Φιλιππίνες. Γιατί κανένας Έλληνας πολίτης δεν θέλει να γίνουμε τριτοκοσμική χώρα. Εντάξει, προσπαθείς να ξεπλύνεις, προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου γιατί σε έχει βάλει το αφεντικό σου να το κάνεις. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην παίζεις με την νοημοσύνη μας. Με έβγαλες τώρα το Φιλιππινέζο εκεί πέρα που κάνει ό,τι κάνει και τι με νοιάζει εμένα. Κανονικά ούτε ο Φιλιππινέζος δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Όχι να το κάνουμε κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Και άκου τι λέει. Φυσικά το έχουν πάει αλλού στην εξυπηρέτηση των πλουσίων. Δηλαδή, ο φτωχός πρέπει να βουτάει στη θάλασσα να πάει καφέ στον πλούσιο. Ο φτωχός δεν έχει δικαιώματα. Άκου τι λέει ο γελίος. Παίρνεις και μια δροσιά. Αυτές είναι οι δυσκολίες και πραγματικά, και το ξαναλέμε, είναι ορισμένα μαγαζιά που το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα της εξυπηρέτησης των πλούσιων πελατών. Γιατί των πλούσιων πελατών. Άμα είσαι φτωχάτζα, δεν θα σου φέρει κανένας μέσα στη θάλασσα, μέσα στην ξαπλώστρα παραγγελία. Άμα είσαι φτωχάτζα, θα σε πετάξουν δίπλα τις τουαλέτες, στο κοτέτσι τους,
και θα σε φέρουν εκεί μια μπύρα ίσα ίσα και πατατάκια σε κάνα ποτηράκι. Άμα είσαι όμως πλούσιος, πρέπει η επιχείρηση να βάλει έναν δούλο, να κολυμπήσει, να στηθεί, να κάνει ό,τι γουστάρεις. Γιατί θα τον δώσεις 200 ευρώ, φίλε μου, μακριά από την Ελλάδα αυτά, εντάξει. Μακριά από την Ελλάδα. Τα παιδιά μας δουλεύουν σεζόν, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας δουλεύουν σεζόν. Και δεν θα γίνουν δούλοι κανενός. Και έχουν δικαιώματα και δεν θα περάσουμε στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλεις εσύ και η γελή η φίλη σου. Άντε Καραγκιοζάκο, γιατί πολλά μας τα λες. Αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, αντί για να βγεις να πεις ότι έχει καταλάβει μισό αρχαιολογικό χώρο στη Ρόδο, ότι έχει καταλάβει τη μισή θάλασσα, και αυτό είναι παράνομο και με τον νόμο παράνομο, έτσι, όχι μόνο στα λόγια. Βγαίνεις και μας λες τις αρλούμπες σου για να βοηθήσεις τους φίλους σου. Ρε ούστα από εδώ κοπρόσκυλο. Άντε, γελίε, γελίε. Ρεπορτάζ είναι αυτό. Πήγες με έψαξες εικόνες από τις Φιλιππίνες που πάει ένας με καλάθι, με έτσι με δίσκο μέσα στη θάλασσα και θες να μας πεις τι, ότι είναι φυσιολογικό επειδή το κάνουν εκεί πέρα στην τριτοκοσμική χώρα, επειδή εκμεταλλεύονται αυτούς εκεί, θα εκμεταλλευτούν και εμάς. Υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εσύ σίγουρα δεν είσαι δημοσιογράφος. Με τίποτα δεν είσαι δημοσιογράφος. Τσιράκι του συστήματος είσαι. Και δεν παίρνει 200 ευρώ τύψο σερβιτόρος, εντάξει. Άντε, αυτά τα πιστεύουν τα παιδάκια του δημοτικού. Δηλαδή άμα γούσταρε αυτός εδώ πέρα έναν άνθρωπο λαδωμένο να τον κάνει με τον αέρα με, αέρα με το φτερό. Άμα γούσταρε δηλαδή ο άλλος να είναι κρεμασμένος από το λαιμό και να κουνάει τα πόδια του, γιατί έτσι το γουστάρει αυτός να το βλέπει, να βλέπει έναν άνθρωπο να πνίγεται. Τι πάει να πει, επειδή δίνει λεφτά πρέπει να το κάνουμε? Τι λογική είναι αυτή, ρε? Είστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν τρέπεστε λιγάκι? Δηλαδή ο άλλος που έχει λεφτά μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, να εκμεταλλεύεται τη ζωή όλων. Αυτό μας λέει αυτός ο δημοσιογράφος δηλαδή. Ότι επειδή ο άλλος είναι πλούσιος πρέπει να κάνουμε κολοτούμπες αν το ζητήσει. Πέρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει, δεν εξηγείται αλλιώς. Συνθήκες εργασίας, ξέρεις τι σημαίνει? Ξέρεις τι σημαίνει, έχεις ιδέα, έχεις δουλέψει ποτέ? Ή ήρθε η Νέα Δημοκρατία και σε έβαλε εκεί σε ένα πάνελ να μιλάς? Και επίσης αυτός ο σερβιτόρας δεν βγάζει όσα βγάζει ο Μέση σε ένα χρόνο. Εντάξει, που μας λες ότι βγάζει 9 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι τα παρουσιάσατε. 3 χιλιάρικα μισθοδοσία και 200 ευρώ tips τη μέρα. Κάτσε ρε αδερφέ, 9 χιλιάρικα το μήνα βγάζει αυτός δηλαδή? Μας τρελάνετε τελείως εσείς. Δεν αντέχω άλλο τη γελιότητα αυτή, δεν την αντέχω άλλο, με πνίγει το δίκιο μου. Αλλά έτσι είναι, όταν έχεις στη Βουλή να σε εκπροσωπούν οι τύποι με τους παπαγάλους τα πουκάμισα και οι άλλοι με τη ρόμπα και τα εξόβιζα, αυτό είναι. Απορώ, άμα η Τούνη κατέβαινε για βουλευτής θα τη βγάζατε, ρε. Λοιπόν, έχω συνταγή για να καταπολεμήσετε το άγχος. Έχω διάφορα superfood τα οποία σας βοηθάνε για να καταπολεμήσεις το άγχος. Τρως αγκινάρες, τρως αυγά, τρως στρίδια, τρως ταχίνι, τρως γλυκοπατάτα, τρως βατόμουρο. Πιάνει, δεν κοροϊδεύω, κάντε το για να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Πιάνει λέμε, κάντε το. Τι να πω, τι να πεις, τι να πούμε παρέα. Κατάσταση είναι τραγική. Τώρα μου έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια για ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο αφορά γνωστό υπουργό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει άλλα γούστα. Έχει άλλα γούστα ο συγκεκριμένος. Γουστάρι τρανσέξουαλ ο υπουργός. Τι να πω πραγματικά. Τι να πω, παιδιά, κατάσταση. Άμα δείτε τώρα εδώ πέρα τι μου έχουν στείλει.
Πω, σκάνδαλο. Θα το συζητήσω με το Χίο. Να δούμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει. Πω, 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 πω. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο οποίος έχω εδώ τα μηνύματα έχει στείλει σε ένα τρανσέξουαλ εδώ πέρα μηνυματάκια. Περίεργα μηνυματάκια. Ότι θέλει να γνωριστούν καλύτερα. Ότι χάρηκε πολύ. Ότι θέλει να βρεθούνε. Ότι θέλει μια σεξουαλική σχέση. Συγκεκριμένα το θύμα λέει ότι και η γυναίκα του γνωρίζει. Πω! Απίστευτο. Ανώμαλοι άνθρωποι. Ανώμαλοι άνθρωποι. Πω ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Γουστάρι τρανσέξουαλο συγκεκριμένος. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο.